Πολυτεχνείο 1983, Πολυτεχνείο 2014. Μέσα σε πρωτοφανείς συνθήκες κρίσης για τον ελληνικό λαό, συνθήκες που προσομοιάζουν με αυτές της κατοχής του 41-44, με τη διαφορά ότι σήμερα έχουμε κινητά και τάμπλετ, διασκεδάζοντας με αυτόν τον τρόπο την πείνα της εξατλίωσης, γιορτάζουμε τα 41 χρόνια από το ματωμένο Νοέμβριο του 1973. Τότε που μια κούφτα, στην αρχή οι φοιτητές τα έβαλαν με τη Χούντα, με τα τάγκς, με τους φασίστες, με την τεφτάχρονη τυραννία. Σιγά σιγά οι λίγοι που κλείστηκαν στο Πολυτεχνείο έγιναν πολλοί. Η αγκαθιά, οι μαθητές, οι αγρότες, όλοι μα όλοι στήριξαν τον αγώνα τους μέσα και έξω από το Πολυτεχνείο. Στήριξαν τον αγώνα τους για ξαστεριά και δημοκρατία, για ανθρώπινη αξιοπρέπεια και κοινωνική δικαιοσύνη. Και σε αυτόν τον αγώνα οι Ανογενοί έδωσαν βροντερό παρόν. Με τον Ψαρονίκο να τραγουδάει επικεφαλής των φοιτητών την ξαστεριά και τους Ανογενούς φοιτητές κρεμασμένοι στα κάγκελα να φωνάζουν για ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Αιτήματα που ειδικά σήμερα στην εποχή των μνημονίων και της σύγχρονης δουλείας βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του αγώνα. Σήμερα το ψωμί είναι ανύπαρκτο έως λιγοστό. Ο κόσμος κυριολεκτικά πεινάει. Παιδιά λιποθυμούν στα σχολεία από ασυτεία. Οι άνεργοι είναι κοντά 2 εκατομμύρια. Οι αυτοκτονίες είναι καθημερινό φαινόμενο. Οι ξεσπιτωμένοι αυξάνονται με γεωργική πρόοδο. Οι άστεγοι είναι η ντροπή του σύγχρονου λεγόμενου νεοπολιτισμού. Είναι δυνατόν στην λεγόμενη Ευρώπη των λαών, στη λεγόμενη Ευρώπη της αλληλεγγύης, να υπάρχουν χιλιάδες άστεγοι? Τόσα κονδύλια σκορπάνε οι Βρυξέλλες σε άχρηστα πράγματα. Γιατί δεν διαθέτουν ένα από αυτά να εξαφανίσουν την ντροπή που οι ίδιοι δημιούργησαν με τις λεγόμενες πολιτικές συνδυάσεις του προγραμμάτου? Για ποιο ψωμί μιλάμε σήμερα, όταν οι μισθοί και οι συντάξεις έχουν κοπεί στο μισό, ενώ την ίδια ώρα ούτε λέξη για κούρεμα των δανείων που έχει πάρει ο κόσμος? Ψάχνουν μέσα από αλχημίες να βρουν λύσεις για τα κόκκινα δάνεια. Στην ουσία όμως καλούν τον κόσμο, είτε τώρα είτε μετά από 30 χρόνια, να τους πληρώσουν τα δανεικά. Μα είναι δυνατόν τη στιγμή που οι τράπεζες έχουν πάρει τόσα δισεκατομμύρια από το έργο μας για να σωθούν, όπως λένε, να μην δέχονται να κουρέψουν τα δάνεια του κόσμου? Πώς θα πληρώσει σήμερα ένα δάνειο όταν ο μισθός έχει πέσει κατά 40%, η φορολογία έχει φτάσει στα ύψη και η τραπεζική δόση εξακολουθεί να είναι η ίδια? Αυτά δεν είναι λογικά πράγματα. Για ποιο ψωμί μιλάμε σήμερα, όταν οι μανάδες αφήνουν τα παιδιά τους στα ιδρύματα να μεγαλώσουν? Αυτή η εποχή, η εποχή της εξατλίωσης της απόλυτης φτώχειας, αναβίωσε τους βρεφοσυνέχτες μιας άλλης εποχής, τότε που οι μανάδες τα γεννούσαν και τα άφηναν στα ειδικά κουτιά έξω από τα μεευτήρια. Για ποιο ψωμί μιλάμε όταν το μεροκάματο έχει καταντήσει ξεροκόμματο, ζητιανιά, και αν το βρίσκει αυτό είναι θαύμα? Για ποιο ψωμί μιλάμε όταν οι γήπες του Δούνου του και του Βερολίνου στέκονται από πάνω μας και δεν μας αφήνουν να πάρουμε ανάσα? Μόλις μας δουν να αναπνεύσουμε, μας βουτάνε ξανά και το κεφάλι στο νερό. Πώς πότε όμως? Για ποιο ψωμί μιλάμε όταν το Τέταρτο Ράιχ έχει βάλει στόχο να στήσει νέα Auschwitz, νέα Dachau, νέα στρατόπεδα πεινασμένων στο όνομα της γερμανικής οικονομικής ευημερίας? Για ποια ελευθερία ή ελευθερίες μπορούμε να μιλάμε όταν μας έχουν δεμένου χειροπόδαρα? Το ισχυρό δίκτυο των δανειστών μπορεί και ελέγχει το σύνολο του ΜΜΕ και να περνάνε τις απόψεις τους για το πόσο καλά είναι τα μνημόνια και πόσο πολλά προσφέρουν στον τόπο. Η Γκεμπελίσκη ήταν και είναι πάντα εδώ. Μας μιλάνε κάθε βράδυ από τα παράθυρα του σκόπου και μας λένε ότι οι Γερμανοί ξανάρθουν για το καλό μας. Το καλό μας είναι να μας αφήσουν ίσως, να ξεκουμπιστούν και να σηκωθούν να φύγουν από εδώ τα νέα SS που καθημερινά σκοτώνουν κόσμο λαϊλατού περιουσίες. Φυλακίζουν κόσμο για τα λίγα που χρωστάει, ενώ την ίδια ώρα δεν ακουμπάνε τα μεγάλα ψάρια από τις διάφορες λίστες όπως ομολογούν οι ίδιοι οι οικονομικοί εισαγγελείς. Για ποια ελευθερία μιλάμε από τη στιγμή που μόλις αποφασίσουν είτε μαθητές, είτε φοιτητές, είτε εργάτες, είτε αργότες να διαδηλώσουν για τη φτώχεια τους στα αιτήματά τους, να τους περιμένουν με τα βαΐων και κράτων οι δυνάμεις καταστολής? Ζούμε δυστυχώς την εποχή της απόλυτης αυταρχικότητας. Η κοινωνία κατά εντολή των δουνουτούδων είναι σιδηροδέσμια, είναι φυλακισμένη και θα πρέπει να σπάσει αυτά τα δεσμά. Να τα σπάσει μόνο αν ξεσηκωθεί, μόνο αν σηκωθεί από τον καναπέ, μόνο αν βγει δυναμικά στον δρόμο. Σήμερα και πάλι είναι επίκαιρη η φράση: ή με τις αλυσίδες ή με τα όπλα.
με τα όπλα της ψυχής, με τα όπλα του αγώνα, με τα όπλα που μπορεί και διαθέτει εργατιά, η αγροθιά, οι μαθητές, οι φοιτητές, για να σηκώσουμε τον ήλιο λίγο ψηλότερο. Και έρχομαι στο άλλο μεγάλο αίτημα του Νοέμβρη, την παιδεία, την ταλέπορη παιδεία. Χιλιάδες οι αγώνες, πολλοί οι νεκροί, κι όμως φτάσαμε σήμερα σε αυτό το κατάδυμα. Η παιδεία είναι από κάποιον σαν διανό. Παιδεία χωρίς δασκάλους, χωρίς καθηγητές, χωρίς μαθήματα. Παιδιά που χάνουν χρόνο περιμένοντας να έρθουν οι λύσεις, που δεν έρχονται. Φοιτητές με πανεπιστήμια και τα ίδια που υπολειτουργούν. Και για οικονομική ενίσχυση που τρελόγους. Ίσα-ίσα κόβουν και από πάνω κάθε μέρα που περνάει. Εξαθλιώνοντας παιδιά, γονείς, καθηγητές και δασκάλους. Πώς να διδάξει σωστά ένας εκπαιδευτικός, όταν ο μισθός δεν το φτάνει να ζήσει ούτε για 15 μέρες. Πώς να μάθει γράμματα ένα παιδί, όταν ο γονιός δεν έχει πλέον να πληρώσει τα προστοζήτη, πόσο μάλλον για φροντιστήρια. Πώς να λειτουργεί σωστά ένα σχολείο, όταν δεν υπάρχουν τα βασικά. Και όλα αυτά είναι απόρρια των προγραμμάτων διάσωσης. Των προγραμμάτων που έφεραν και μας φόρεσαν οι ξένοι και ντόπιοι καλοθελητές. Με μερικούς αποδάφους μάλιστα να ζητάνε σήμερα την αρέστα. Λίγη ντροπή, λίγη τσίπα. Κανονικά θα έπρεπε να είχαν περάσει από ειδικό δικαστήριο, για να μην πω λαϊκό. Ένα άλλο μέτωπο που καλείται να αντιπαλέψει σήμερα ο λαός είναι τα χρήματα του φασισμού, που βρήκα πρόσφορο από την οικονομική κρίση έδαφος και βγήκα πάλι για Σεριάνη για να σκορπίσουν το μίσος στο θάνατο. Και όσοι έχουν παρασυρθεί και λένε ότι δεν ήξεραν με ποιους είχαν να κάνουν, τώρα πια ξέρουν και δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία. Οι ντόπιοι φασίστες, συνεχιστές των χιτών, των ταγματασφαλιστών, των δισταμπητών, των απριλιανών, βρήκαν την ευκαιρία και έβγαλαν από το ντουλάπι τους τα σίγουρα του θανάτου, της βάστιγκης και όλα τα λάβαρα του Τρίτου Ράιχ που έπληξε την Ευρώπη στο αίμα. Τώρα δεν πρέπει να αφήσουμε όλους αυτούς τους αιμοδιψείς να κάνουν πάλι τα ίδια. Ο λαός πρέπει να τους απομονώσει και να τους στείλει από εκεί που ήρθαν. Όχι άλλος φασισμός, όχι άλλο ναζισμό, είτε ντόπιο είτε ξένο. Ο Νοέμβρης και το Πολυτεχνείο δείχνουν ξεκάθαρα τον δρόμο. Μόνο με αγώνα, μόνο αν ματώσουμε θα δούμε άσπρη μέρα. Θα δούμε να έρθει εξαστεριά. Θα βάλουμε τέλος στους σύγχρονους τυράννους. Θα βάλουμε φραγμό στο νέο οικονομικό ναζισμό και φασισμό. Τιμή και δόξα στους αγωνιστές του Πολυτεχνείου. Τιμή και δόξα στην αγωνιζόμενη νεολαία. Τιμή και δόξα σε όσους αντιστάθηκαν στον φασισμό. Τιμή και δόξα σε όσους αντιστέκονται στις φούντες. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς και τον δρόμο.